Επιστρέψαμε Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο, η ώρα είναι 7 και θα δούμε τώρα τι γίνεται με το κόκκινο σκαθάρι, αυτή την απειλή για την Κρήτη, ιδίως για το φοινικό δάσος στο ΒΑΙ. Και Μέρη, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Ροδιτάκη, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΛΜΕΠΑ, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, εντομολόγος, και έχουμε και συγκεκριμένες πλέον προτάσεις στο τραπέζι για το τι πρέπει να γίνει και άμεσα και μακροπρόθεσμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχάς, αυτό είναι ένα πρόβλημα που το γνωρίζαμε, έτσι δεν είναι, ότι υπάρχει και ότι ενδεχόμενα κάποια στιγμή στο μέλλον να μας δώσει ένα μεγάλο πρόβλημα? Κοιτάξτε, το πρόβλημα όντως υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντοπίστηκε στην Κρήτη το 2006 περίπου. Δημιούργησε αρκετά προβλήματα στο αστικό πράσινο κυρίως. Υπήρχε πάντα η ανησυχία ότι μπορεί να μετακινηθεί στο δασικό περιβάλλον, όπως είναι το ΒΑΙ, η Πρέβελη και άλλα οικοσυστήματα που έχουν φοίνικες. Όμως από τότε έως και σήμερα, σημαντικές προσβολές που να προκαλούν ανησυχία δεν είχαν καταγραφεί. Είναι πολλά τα χρόνια, είναι περίπου σχεδόν 20 χρόνια θα λέγαμε. Αλλά όμως φέτος υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχουν για πρώτη φορά αναφορές, τις οποίες μάλιστα κάναμε και μια επιτόπια επίσκεψη με το κλιμάκιο τοπικών φορέων και της περιφέρειας πριν από μια εβδομάδα περίπου, δύο εβδομάδες. Και όντως υπάρχουν καταστραμμένοι κάποιοι μεγάλοι φοινικές. Μέχρι τότε με μεμονωμένες προσβολές υπήρχαν καταγραφεί στις παραφυάδες. Αυτό δημιουργεί μια ανησυχία. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι όλα έχουν αλλάξει. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αγνοήσουμε. Κύριε Ροδιτάκη, να πιάσουμε λίγο από την αρχή. Γιατί φέτος φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια στην προσβολή του φοινικόδασου στο ΒΑΙ από το κόκκινο σκαθάρι? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια μας είπατε κι εσείς ότι δεν υπήρξε προσβολή. Κοιτάξτε, τέτοια φαινόμενα, αν κοιτάξω το δικό μου background που είναι σε αμπέλια, ελιές κτλ., υπάρχουν χρονιές, να το πούμε, δύσκολες. Υπάρχουν χρονιές που είναι δακοχρονιά που λέμε, υπάρχουν χρονιές που γίνεται ευδεμίδα χαμός. Υπάρχουν χρονιές που ευνοούν την ανάπτυξη πληθυσμών και χρονιές που δεν ευνοούν τόσο πολύ την ανάπτυξη πληθυσμών, και τότε έχουμε σοβαρά προβλήματα. Εδώ μπορεί ενδεχόμενο να είναι μια τέτοια περίπτωση. Είχαμε πολύ μεγάλη πίεση για χύψη λόγους, συγκυρίες με παραταταμένο φθινόπωρο θερμό και να είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως και σενάρια που μπορεί να είναι λίγο πιο δυσίωνα. Δηλαδή ότι ναι, μεν το σκαθάρι όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσε να διατραφεί, γιατί αυτό συνέβαινε, δηλαδή ότι δεν μπορούσε να μεγαλώσει πάνω στους φοίνικες ή αναπτύσσει πολύ μικρούς πληθυσμούς που μπορούσε να τους αναστρέψει το φυτό, είτε σε κάθε περίπτωση δεν τους επέλεγε και δεν είχαν προβλήματα. Τώρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί να υπάρχει μια, να το πούμε, προσαρμογή σε αυτό το ενδιέτημα, δηλαδή να μπορεί να φάει φοίνικες του θεόφραστου που δεν μπορούσε όσο αυτό το διάστημα. Το οποίο όμως δεν έχει τεκμηριωθεί, δεν είναι κάτι το οποίο. Αλλά είναι όμως αν ισχύει, είναι αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο. Ουσιαστικά σημαίνει ότι έχει εγκληματιστεί πια. Δεν το γνωρίζουμε. Έχει γίνει μέρος. Δεν υπάρχουν ανάλογες αναφορές σε άλλα οικοσυστήματα με θεόφραστο. Είναι μια μεμονωμένη αναφορά. Είναι ισχύει στην περιοχή που είναι ίσως και το σημαντικότερο βέβαια σημείο. Οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Απλά καταγράφουμε το γεγονός και σε όποιο βαθμό έχει καταγραφεί. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Αν συζητάγαμε για το τι πρέπει να γίνει πριν από λίγο, οι απόψεις μου προσωπικά έχουν κατατεθεί στο ΓΕΟΤΕ και μέσω του ΓΕΟΤΕ και ο φορέας αυτός ο ευρύτατος, καθώς περιλαμβάνει διαφορετικές ειδικότητες που έχουν να κάνουν με το ΒΑΙ, και δασολόγους και γεωπόνους, έχει μεταφέρει τις απόψεις δημόσια. Καταγραφή ίσως είναι το πρώτο σημείο. Τι συμβαίνει ακριβώς, πού συμβαίνει, σε τι βαθμό συμβαίνει. Και μετά να δούμε αν αυτό εξελίσσεται και μετά πώς θα το διαχειριστούμε. Τρία βήματα επί της ουσίας σε πρώτο στάδιο, όχι μακροπρόθεσμα, τρία βήματα σε πρώτο στάδιο, έτσι ώστε να δούμε με συνέργεια πολλών φορέων βέβαια. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, γιατί το οικοσύστημα στο ΒΑΙ είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, είναι ένα πολύτιμο, να το πούμε, σημείο αναφοράς της Κρήτης. Ένα μνημείο, εμβληματικό, έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν εκεί εμπλέκονται κατά κύριο λόγο η δασική υπηρεσία, κάτω από την οποία είναι η εποπτεία του δάσους. Όμως εμπλέκονται τώρα και άλλες ειδικότητες που θα πρέπει να συμβάλλουν. Παραδείγματος χάρη δασική εντομολογία, καθώς έχουμε ένα εντομολογικό εχθρό σε ένα δασικό οικοσύστημα. Αυτό το δασικό οικοσύστημα αυτή τη στιγμή βάλεται. Τι πρέπει να γίνει?
Αυτό είναι βεβαίως κάτι εξειδικευμένο, κύριε Ρεδιτάκη. Ακριβώς, είναι μια εξειδικευμένη. Υπάρχει, ναι, πολύ σωστά. Στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών υπάρχει ένας αξιόλογος συνάδελφος, ο Δημήτρης Αυτζής, που έχουμε έρθει σε επαφή μαζί του και μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό. Εμείς εδώ, σαν φυτοπροστάτες, γιατί ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε καλά εντομολογικούς εχθρούς, αλλά όχι μέσα σε αδασικά οικοσυστήματα, διότι εκεί προσεκτικά πρέπει να κάνεις χειρουργικές τομές. Η δασική υπηρεσία, ίσως η ΦΠΚ, ίσως και άλλες τοπικές οργανώσεις, το περιβάλλον από την αντιπεριφέρεια. Δεν γνωρίζω ποιοι ακριβώς θα πρέπει να εμπλακούν. Σίγουρα είναι κάτι μια πολιτική απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι αυτοί πρέπει να συμφωνήσουμε στην επόμενη μέρα. Εγώ θέλω να επανέλθω σε κάτι που είπατε πριν. Με βάση τη νεότερη αυτοψία προημερών, μας είπατε ότι έγινε. Άρα δεν έχουμε και σε κανονικά δέντρα πλέον, έτσι, προσβολή. Σωστά, αυτό είναι το καινούριο σωστά. Στοιχείο, κύριε Ρουτέκη. Κοιτάξτε, ναι, ακριβώς. Οι πρώτες αναφορές, ίσως να το έχετε ενημερωθεί ναι, και στα το... μέσα, ναι. Ήταν περίπου ένα μήνα πριν ή κάπου εκεί. Ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί και με την φροντίδα της αντιπεριφέρειας Λασιθίου και του Δήμου Σιτίας και συγχαρητήρια που οργάνωσαν αυτή την ευρύτατη συνάντηση με πολλούς φορείς στην περιοχή τους. Ενημερωθήκαμε όλοι και όλοι από όλους για το τι μπορεί να συμβεί ή τι συμβαίνει ή τι μπορεί να γίνει. Αυτό ήταν μια πρώτη προσέγγιση βέβαια. Όπως είπαμε, πήγαμε και στο ΒΑΗ, είδαμε όντως ότι υπάρχουν κάποια μεμονωμένα δέντρα. Αυτά είναι στη μεριά της παραλίας, κύριε Ρεδιτάκη. Κοιτάξτε, στην είσοδο καταγράφηκαν από ό,τι είδα και δεν γνωρίζω αν έχει κι αλλού. Τρεις-τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις, ίσως και παραπάνω. Τα γνωρίζουν καλύτερα στη δασική υπηρεσία. Και παράλληλα υπήρχε και μια δεύτερη κοιλίδα, να το πούμε, σε καχεκτικά δέντρα, φοινικοειδή, που ήταν πιο μέσα στο δάσος. Άρα, σαν να είχαμε μια κοιλίδα σε ασθενή δέντρα και δεν ξέραμε αν και τα δέντρα στην παραλία είχαν και αυτά στρεσαριστεί. Σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την προσβολή. Δεν το ξέρουμε όμως. Τώρα, βέβαια, αυτά που είναι μέσα μας φοβίζουν ότι είναι πιο πιθανό να κάνουν τη διασπορά, ίσως. Ναι. Υπάρχει πάντα η ανησυχία ότι οι αυξημένοι πληθυσμοί μπορούν να προκαλέσουν αυξημένες ζημιές. Γι' αυτό και ίσως θα πρέπει να είναι πολύ επιτακτική η παρακολούθηση και της πίεσης της προσβολής, πόσα έντομα πετάνε τη βδομάδα, παραδείγματος χάρη, και πόσοι ύποπτοι φοίνικες υπάρχουν και αν μπορούμε να τους θεραπεύσουμε ή να τους απομακρύνουμε και όλα αυτά. Υπάρχουν τρεις-τέσσερις βασικές ενέργειες πρέπει να γίνουν σε πρώτη φάση. Και μια μακροχρόνια παρακολούθηση σε κάθε περίπτωση. Γιατί είπαμε θέλουμε να διασφαλίσουμε την υγεία του δάσους. Αυτό τα πόσα πετάνε το κάνετε με την κλασική, με τις παγίδες. Υπάρχουν διάφορες παγίδες μεγάλης ακρίβειας. Μάλιστα, ας συζητάμε και ίσως να γίνεται και ψηφιακά για να είναι αυτόματη η παρακολούθηση. Αλλά τέλος πάντων, παγίδες οι οποίες μπορούν να εκτιμήσουν ότι τώρα έχουμε 0 ή 2 ή 3 συλλήψεις ή τώρα έχουμε 100 συλλήψεις. Αυτό δημιουργεί μια διαφοροποίηση, η οποία μπορεί βάζοντας κάτω όλα τα δεδομένα, κλίμα, θερμοκρασία, δηλαδή και τα λοιπά, πυκνότητα πτήσεων, συμπτωματολογία, να πεις αν αποφασίζεις τελικά να κάνεις κάποια ενέργεια ή όχι. Δηλαδή είναι ένα σαν βοηθητικό εργαλείο στο να πάρεις τελικά μια απόφαση. Αυτό το σκαθάρι, αυτό το έντομο, υπερπτήσεις κάνει. Θέλω να πω, υπάρχει περίπτωση να το δούμε στην Μπρέβελη κάποια στιγμή. Κάτσε να πήγες αλλού με τις υπερπτήσεις. Θα σας βοηθήσω. Μπορεί να το δούμε, ας πούμε, στον Άγιο Νικήτα αυτό. Ίσως που έχουμε και εκεί μια... Το σκαθάρι είναι παντού στην Κρήτη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παντού. Δεν έχει περιοχή που να μην δεν έχει σκαθάρι. Υπήρχαν κοιλίδες στην αρχή, όπως σας είπα, στο 2006, κάπου στις Γούβες. Στη συνέχεια βρίσκανε κρούσματα στα Μάλια, μετά πήγε στα Χανιά, μετά βρέθηκε στον Άγιο Νικόλαο. Έχει την ικανότητα να μετακινείται καμιά φορά και με διάφορα μέσα δικά μας, δηλαδή κατζώνεται σε αυτοκίνητο και μπορεί να μεταφερθεί. Το σκαθάρι είναι παντού. Δεν έχει σημείο που να μην δεν υπάρχει. Εν δυνάμει μπορεί να δημιουργήσει προσβολές σε κάθε σημείο. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όμως έχει δημιουργήσει μόνο στο ΒΑΗ ανισχυτικές προσβολές. Πουθενά άλλο. Αυτό το κόκκινο, πώς εξολοθρεύεται, κύριε Ρωτητάκη, το κόκκινο σκαθάρι? Είναι ένας δύσκολος εχθρός, δεν εξολοθρεύεται εύκολα. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα για όσους βασίζονται πολύ στο πράσινο και οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι δήμοι κτλ. Όσοι έχουν πάρκα και κήπους και θέλουν να διατηρήσουν αυτό το φυτικό κεφάλαιο που είναι οι φοίνικες. Ναι, έχουν μια διαρκή φροντίδα να προστατεύουν τους φοίνικες με διάφορα μέσα. Τα μέσα αυτά χωρίζονται σε συμβατικά που είναι εντομοκτώνα που μπαίνουν με συγκεκριμένους, εγκεκριμένους τρόπους, το αναφέρει η ετικέτα τους, και υπάρχουν και βιολογικά μέσα, τα οποία είναι πιο φιλικά, πιο ήπια, τα οποία αυτά έχουν κυρίως στο μυαλό μας. Άρα όπλα έχουμε πάντως. Υπάρχουν όπλα, απλά υπάρχει εκεί που έχει
turnover, δηλαδή που αποδίδει, γιατί εκεί αποδίδει, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή με ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο πληρώνουν οι άνθρωποι για να πάνε εκεί παραπάνω από όσο τα πληρώνουν σε ένα ξενοδοχείο που δεν έχει αυτές τις υποδομές. Άρα λοιπόν αποδίδουν αυτές οι υποδομές και οι άνθρωποι φροντίζουν με πολύ κόπο και πολλά έξοδα ορισμένες φορές να φροντίζουν να έχουν αυτό το περιβάλλον. Διότι είναι πάντα εκεί και πάντα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πρόσφατα άκουσα ότι σε κάποια ξενοδοχεία υπήρχαν προσβολές. Mm. Που δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, με το σκαθάρι ασχολήθηκα περίπου 10 χρόνια πάρα πολύ. Mm. Γιατί ήμουν ερευνητής στον Ελγό Δήμητρα και υπεύθυνος για τις επισκοπήσεις. Δηλαδή τότε ήταν εκτός καραντίνας και έπρεπε να παρακολουθούμε το σκαθάρι που βρίσκεται και να δίνουμε αναφορά στο ΙΠΑΤ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν είναι εκτός καραντίνας, είναι ένας εχθρός ο οποίος καταπολεμείται όπως οποιοδήποτε άλλος εχθρός. Μόνο που είναι στο αστικό πράσινο. Και όχι για άλλους είναι αγροτικός εχθρός. Δηλαδή στην Αφρική, στη Σαουδική Αραβία και εκεί είναι παραγωγή κουρμάδων. Οπότε είναι αγροτικός εχθρός. Δηλαδή είναι στο παραγωγικό σκέλος, στον πρωτογενή τομέα τους. Εμάς δεν έχουμε παραγωγή χουρμάδων, δεν είναι πρωτογενές τομέας, άρα είναι μόνο στο αστικό. Αλλού είναι όμως ανάλογα που θα το δεις και που θα το. Μου είπατε μια λέξη προηγουμένως που μου άρεσε πάρα πολύ, κύριε Ροδιτάκη. Είστε φυτοπροστάτες, είπατε. Ναι, έτσι είναι, θεωρώ. Προστατεύουμε τα φυτά μας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για όλους εμάς? Εσείς θέλω να πω, ασχολείστε τώρα με τον πρωτογενή τομέα, σωστά, με τα λαχανικά, Σωστά. Ελιά, μπέλι και κυπευτικά είναι οι κύριες καλλιέργειες σε οποίες ασχολούμαστε. Όχι, δεν ασχολούμαστε και με άλλους και με χαρουπιά, είχαμε ασχοληθεί πρόσφατα κτλ. Αλλά τώρα, έτσι όπως τα λέμε, με αυτά δίνουμε και συμβουλές και βοηθάμε, έτσι ώστε στόχος μας είναι με τις λιγότερες δυνατές εισρωές, δηλαδή εισρωές σημαίνει ψεκασμοί και ό,τι άλλο απαιτείται, να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα προϊόντων. Δηλαδή να έχουμε μια οικονομία κλίμακας και μικρότερη επιβάρηση στο περιβάλλον. Αυτά τα δύο, τα οποία όσο και να ακούγονται πάρα πολύ εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρα το κάνουμε. Ναι, διότι υπάρχει μια παγιωμένη τακτική, η οποία η συνήθεια, ξέρετε, καμιά φορά, μην σου βγει το χούι, κάπως το λένε, δεν ξέρω πώς είναι την έκφραση. Αυτό πάντως το χούι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε γιατί έχουμε πολύ κόσμο ανοιχτό μυαλό, πολύ κόσμο στον πρωτογενή τομέα γεωπόνους και παραγωγούς που θέλουν να κάνουν την αλλαγή και γίνεται αυτό σταδιακά. Έχουμε δύο πυλώνες αυτή τη στιγμή και την περιφέρεια Κρήτη σαν τρίτο πυλώνα. Δύο πυλώνες είναι μια στην Ιεράπετρα, μια στην Μεσαρά για παραγωγή ντομάτας και η περιφέρεια Κρήτης που συνεργατικά εργαζόμαστε έτσι ώστε να μπαίνουν τα πιο αποτελεσματικά εντομοκτώνα μαζί με το ΙΤΕ και το Γιάννη το Βόντα να προσπαθούμε να κατευθύνουμε την δακοκτονία, αυτό που ξέρετε, σε περιφέρεια. Στην επίπεδο περιφέρειας, έτσι ώστε να είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση κατά το δυνατόν, έτσι ώστε να έχουμε το πολύτιμο αυτό αγαθό στα χέρια μας και να μην έχουμε αυτές τις καταστροφές και την κρίνια και όλο αυτό το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει λόγος αν ακολουθήσουμε κάποιες απλές οδηγίες. Και τότε γιατί δεν τα καταφέρνουμε και έχουμε κάθες και λίγο εδώ πέρα θέματα με τη δακοκτονία και τη δακοκτονία. Στη δακοκτονία. Καταρχάς, η χρονιά φέτος προβλέπετε να είναι δακοχρονιά? Δεν το ξέρουμε. Δεν κάνω προβλέψεις, δεν είμαι μάντης. Εννοείται, αλλά είναι τα δεδομένα που έχετε. Βλέπουμε τα δεδομένα πάντα και τροποποιούμε ανάλογα. Αυτό που σίγουρα έγινε φέτος ήταν η μειωμένη παραγωγή, που όμως ήταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αναμενόμενη μετά την προηγούμενη χρονιά, η οποία ήταν νομίζω χρονιά ρεκόρ για παραγωγή ελαιολάδου. Δεν υπήρχε προηγούμενο. Ναι. Οπότε η ελιά, καθώς παρενευτεχωρεί σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με το κλάδεμα, το έπαθε νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό και δεν είχαμε μεγάλη παραγωγή. Όμως σε γενικές γραμμές, με αφετηρία το 2019. Το οποίο μπορεί να θυμάστε ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για πάρα πολλές περιοχές στην Κρήτη, με πολλές προσβολές και μεγάλες απώλειες οικονομικές. Με αφετηρία του 2019 υπήρξε μια αλλαγή, η οποία αλλαγή ενέταξε, που λέμε, την επιστημονική πληροφορία, τα δεδομένα, στην πραγματικότητα της Κρήτης, τι λέμε, δηλαδή στην δακοκτονία της Κρήτης, σε συνεργασία με το ΙΠΑΤ και την περιφέρεια. Λοιπόν, και θέλω να πιστεύω ότι όλες αυτές τις χρονιές έχουν ένα θετικό πρόσημο από τότε και μετά και είναι αρκετά τα χρόνια, 4 συναπτά έτη και πάμε για το 5ο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και έτσι. Δηλαδή ναι μεν υπάρχουν προβλήματα αλλά είναι μεμονωμένα, οι παραγωγοί ενημερώνονται και θεωρώ ότι υπάρχει διορθωτική πάντα προσπάθεια μπορεί να γίνει εφόσον υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση. Άρα σε επίπεδο περιφέρειας δεν ξαναείχαμε τεράστιες καταστροφές στον τομέα αυτό. Πάντως βλέπουμε και το πόσο αρχίζει και μετράει και ο παράγοντας κλίμα, κύριε Ροδιτάκη, έτσι, και για το δάκο, το οποίο είπατε, αλλά και για το κόκκινο σκαθάρι. Γιατί νομίζω ότι μας περιγράψετε ότι έχει παίξει ρόλο και
Πιθανολογείται. Είναι δεν θέλω να τα δώσω σαν δεδομένα, να τα πω σαν ενδεχόμενο. Διότι κανένας δεν ξέρει τι έχει συμβεί ακριβώς. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η θερμή περίοδος αυτή του φθινοπόρου ήταν πέρα από κάθε προηγούμενο, ήταν όντως πάρα πολύ θερμή. Δημιούργησε αρκετές ανησυχίες για την φυσιολογία των δέντρων και την παραγωγικότητά τους, για διάφορα θέματα. Η αλλαγή στο κλίμα επιφέρει και καλές και κακές αλλαγές, θέλω να το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες. Εμείς, να μείνω στα έντομά μου, για να μην μπω στα χωράφια της λαχανοκομείας ή της δεντροκομείας, θα πω ότι οι αλλαγές στο κλίμα μπορούν να έχουν αύξηση γενεών, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, ή οι extreme φαινόμενα να έχουν μείωση των προσβολών. Δηλαδή, αυτό που λέμε καμιά φορά έχουν κάτι καύσωνες και αυτά, μπορούν να μας δημιουργήσουν πολύ μεγάλη μείωση στα επίπεδα προσβολής σε οποιαδήποτε καλλιέργεια. Άρα λοιπόν είναι μια ισορροπία που απλά πρέπει να την αντιληφθείς και να προσαρμοσείς το τι ακριβώς έχει συμβεί πλέον. Άρα λοιπόν αυτό είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι διαχειρίσιμη πιστεύω σε έναν βαθμό, απλώς θα πρέπει να την παρακολουθείς στενά, γιατί όταν αλλάζει κάτι, αυτό που σας είπα, είναι δύσκολο να προσαρμοστείς σε επίπεδο μεγάλου εύρους. Δηλαδή εσύ μπορεί να ξέρεις τι έγινε, πώς μπορείς να το μεταφέρεις χαμηλά στο γεωπόνο και στον παραγωγό, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό. Είναι δύσκολο βήμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστώ που μας φιλοξενήσατε σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.